Καθώς κύριε Βλάση, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Να είστε καλά, δόξα. Χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενούμε σε ένα περιφερειακό μέσο το οποίο προσπαθεί για αντικειμενική και πώς θα το πω, αντικειμενική ενημέρωση και πολύπλευρη ενημέρωση. Και νομίζω ότι το πολιτικό σας σχόλιο θα είναι καταλυτικό για να κατανοήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, εχθές μάλιστα, στο ερώτημα οικουμενική ή εκλογές, είπε εκλογές. Να ρωτήσω γιατί, κύριε Βλάση. Κύριε Κουνιάκη, να ξεκινήσω και να πω πρώτα απ' όλα ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα και παρότι εμείς σαφώς και βγαίνουμε πιο συχνά σε κανάλια και ραδιοφωνικές συχνότητες της Αθήνας, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και να μας ακούνε και φίλοι, συμπατριώτες από την περιφέρεια. Οπότε είναι χαρά μου να βρίσκομαι φιλοξενούμενό σας και με ιδιαίτερη χαρά το κάνω. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα. Κοιτάτε να δείτε, κύριε Κουνιάκη, το να πούμε ότι συνεννούμε και κάτι και συνεννοούμαστε είναι σαφώς στις προτεραιότητάς μας και οι προτεραιότητές μας και η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει δείξει ότι σαν δύναμη ευθύνης πραγματικά έχει δώσει τέτοια στήριξη στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα τον τελευταίο χρόνο που κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν κάνουμε γόνιμη αντιπολίτευση και δεν προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων για τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι και ο ίδιος υπεύθυνος. Αλλά από την άλλη, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι πλήρως αναξιόπιστος. Και όταν με κάποιον το πρωί λες άλλα και το απόγευμα βγαίνει και λέει άλλα, γιατί οικουμενική κυβέρνηση μπορούμε να συζητάμε? Για μια οικουμενική κυβέρνηση δηλαδή που με το φτιάξιμό της κατευθείαν θα το καταστρέψει. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάστε, το καλοκαίρι ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ελάτε βοηθήστε να μην βγούμε εκτός Ευρώπης, ψηφίστε το μνημόνιο, εγώ σας δίνω το λόγο μου ότι δεν πάω σε εκλογές. Εμείς του δώσαμε τη στήριξή μας και σε 10 μέρες προκύρησε εκλογές. Κατά τον ίδιο τρόπο δημιουργεί προβλήματα συνεχώς. Αφού δημιουργεί τα προβλήματα, είτε αυτά είναι στον χώρο της οικονομίας, είτε είναι στον χώρο το προσφυγικό, στον τομέα το προσφυγικό, και αφού δημιουργεί τα προβλήματα, έρχεται ένας μετά, ζητάει συμβούλιο αρχηγών και συνένεση. Τη δίνουμε τη συνένεση και το απόγευμα έρχεται και μας καθυβρίζει. Άρα, όταν έχεις για έναν άνθρωπο, για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλάμε για οικουμενική κυβέρνηση. Οπότε τουλάχιστον όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε κάθετοι ότι σε αυτό δεν θα συμμετάσχουμε. Βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα προκαλέσουν εκλογές. Αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που το Δεκέμβρη, όταν η χώρα είχε αρχίσει να βλέπει φως στο βάθος του τούνελ και να αρχίζουμε να είμαστε πολύ κοντά στο να πεμπλακούμε αυτά τα μνημόνια, κάτι το οποίο το έκανε η Κύπρος, αλλά προτίμησε να ξαναρίξει την κυβέρνηση τη χώρα μέσα στα έγκατα της γης και να προκαλέσει εκλογές, εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Κύριε Βλάση, εκλογές δεν θα προκαλέσουμε, αλλά σαφώς τις προτιμούμε από μια οικουμενική κυβέρνηση και είμαστε οποτεδήποτε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Να θέσω όμως το ερώτημα διαφορετικά με βάση το τελευταίο σας σκεπτικό ότι δεν θα προκαλέσει εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας τότε προκάλεσε τις εκλογές γιατί είχε ένα πολιτικό σκεπτικό. Έλεγε ότι η χώρα εφαρμόζει ένα πολιτικό μνημόνιο το οποίο είναι βλαβερό για τη χώρα. Έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Έφερε το χειρότερο μνημόνιο. Σωστό. Που δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε τότε. Απλά θέλω να πω ότι. Κορόιδεψε τον ελληνικό λαό, να το λέμε. Κορόιδεψε τον ελληνικό λαό. Εγώ συνυπογράφω αυτό που λέτε. Έτσι. Από την άλλη όμως τώρα, συμπληρώνω και εδώ πέρα το σχόλιο που έχω ενός ακροατή που μου λέει. Είναι λίγο παράδοξο όμως. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ την πιο επιζήμια, ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση με τα πολεμικά που υπάρχει, γιατί δεν τη ρίχνει και την αφήνει δηλαδή να πέσει σαν όριμο φόρτου? Δεν μπορούμε να τη ρίξουμε. Ναι. Των πραγμάτων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως τότε ο κ. Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία με την Προεδρία της Δημοκρατίας να καταψηφιστεί ουσιαστικά κυβέρνηση και να πάμε στις εκλογές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον κοινοβουλευτικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να πέσει η κυβέρνηση. Σωστό αυτό που λέτε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή να αναλογιστούμε ότι και ο ελληνικός λαός έχει τις ευθύνες του. Γιατί ο ελληνικός λαός ψήφισε τον Γενάρη τον κύριο Τσίπρα, τον κορόιδεψε μια φορά, τον Ιούλιο του ψήφισε, του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα δημοψήφισμα το οποίο το άλλαξε δύο μέρες μετά, τον κορόιδεψε δεύτερη φορά και μετά το Σεπτέμβρη. Με τα γνωστά παράλληλα προγράμματα που δεν έγιναν τίποτα, τον κορέδιψε για τρίτη φορά. Άρα, όταν ο κόσμος έχει την δύναμη της ψήφος του, της ψήφου του και δεν την εκμεταλλεύεται, μετά πώς περιμένεις με κάποιον μαγικό τρόπο να πέσει η κυβέρνηση?
Και αυτό φάνηκε ακόμα και τώρα. Είδατε πρώτα απ' όλα τους αγρότες, οι οποίοι βγήκαν για 20 μέρες, ένα μήνα, κλείνανε τους δρόμους κλπ. Τι πετύχανε? Τίποτα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή ο μέσος Έλληνας, ας πούμε ο αγρότης, πρέπει να καταλάβει ότι η δύναμή του δεν είναι το τρακτέρ του. Η δύναμή του είναι η ψήφος του. Και όταν με την ψήφο του τρεις φορές ψήφισε τον κύριο Τσίπρα και εν γνώση του τον κορόιδεψε, και γνώση του τώρα τον κορόιδεψε και πάλι, έτσι, γιατί να ξέρετε ότι ό,τι τους έταξε πριν 10 μέρες στο Μεγάρο Μαξίμου δεν θα εφαρμοστεί τίποτα από αυτά και είμαστε, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά εδώ είμαστε. Και επειδή ο κύριος Τσίπρας δείχνει ότι όπως εμείς αναπνέουμε, αυτός λέει ψέματα, κατά τον ίδιο τρόπο τους κοροϊδεύσε άλλη μια φορά. Άρα ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλαμβάνει, να καταλάβει ότι η δύναμη του είναι η ψήφος. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή να πέσει η κυβέρνηση. Από εμάς τουλάχιστον, έτσι. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα δώσουμε συνένεση στο λάθος. Συνενούμε σε τα μεγάλα θέματα, όπως είναι το προσφυγικό, ή σε κάποια κορυφαία, όπως έγινε το καλοκαίρι, προκειμένου να αποφύγουμε μια άτακτη χρεοκοπία και μια έξοδο της χώρας από την Ευρώπη. Ναι, δώσαμε τη στήριξή μας εκεί, αλλά μέχρι εκεί. Συνένεση στο λάθος, εμείς δεν θα το κάνουμε. Και όλες αυτές τις φοροκαταιγίδες και όλα αυτά τα τραγικά ασφαλιστικά που φέρνει ο κύριος Τσίπρας θα τα ψηφίσει μόνος του με τους 153 βουλευτές που έχει. Σωστά. Κύριε Βλάση, βέβαια τώρα από την άλλη, λέτε ότι εμείς δώσαμε το καλοκαίρι τη συνένεση για να μην πέσουμε στα βράχια. Από την άλλη, όμως τώρα εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και αυτό το μείγμα πολιτικής, το οποίο περιμέναμε. Αν σκεφτείτε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το μείγμα πολιτικής που εφαρμόζω, το έχει πει. Και προσπαθεί. Πάρε, τι θέλει να φύγει τότε. Σωστά. Απλά τι πάει να πει, δεν πιστεύω. Πάει να πει ότι... Εγώ να σας πω κάτι, δηλαδή, αν μου έρθετε εμένα, κύριε Κουνιάκη, και μου πείτε, όχι σε μένα, στο κόμμα μας και ειδικά στον κύριο Μητσοτάκη, του οποίου έλα να κυβερνήσει και αυτό που θέλουμε είναι να κρατικοποιήσει τα πάντα. Εγώ σας το λέω, τουλάχιστον και όσον αφορά εμένα, αλλά είμαι σίγουρος και για τον πρόεδρό μας, ότι δεν πρόκειται να μείνει πάνω. Δηλαδή, πώς θα εφαρμόσει κάτι που δεν πιστεύουμε? Εγώ δεν πιστεύω στην κρατικοποίηση. Εγώ πιστεύω στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, αν δεν το πιστεύει ο κύριος Τσίπρας, μην παραμυθιάζει τον κόσμο. Ας σηκωθεί, να πάρει το καπελάκι του και να φύγει. Τι πάει να πει δεν πιστεύω? Και εμείς το καλοκαίρι δεν ψηφίσαμε μέτρα. Εμείς ψηφίσαμε κατευθύνσεις. Αυτές τις κατευθύνσεις λοιπόν τώρα έρχεται, πρέπει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος να έρθουν να τις συγκεκριμενοποιήσουν. Και εμείς αυτή τη στιγμή λέμε ότι διαφωνούμε με την υπερβολική φορολογία σε όλα τα επαγγέλματα και ειδικά τα ελεύθερα επαγγέλματα. Και είμαστε υπέρ της μείωσης του κράτους και της μείωσης των δημοσίων δαπανών. Και των συντάξεων όμως, κύριε Βλάση, σε κάποιες περιπτώσεις. Μπορεί να χρειαστεί και αυτό. Αυτό θα το δούμε. Που θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θα το κάνει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι είναι η κόκκινη γραμμή το να μην μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Αλλά δυστυχώς, να ξέρετε, θα αναγκαστεί από ό,τι φαίνεται, και λυπάμαι που το λέω αυτό, να κόψει και κύριες συντάξεις. Γιατί έναν χρόνο τώρα τα οικονομικά της νέας της χώρας, ένα χρόνο τώρα, έχουν διαλυθεί. Σωστό. Οπότε με τον ένα χρόνο αυτών της διακυβέρνησης αυξάνεται και όλα αυξάνεται ο λογαριασμός, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πάρει ακόμα πιο σκληρά μέτρα. Και λυπάμαι όταν ο κύριος Τσίπρας, που είναι ο πρωθυπουργός των κλειστών τραπεζών, των capital controls, του σκληρότερου μνημονίου που έχει υπάρξει, των κλειστών συνόρων, των εγκλωβισμένων προσφύγων, της έκτακτης ανάγκης και της επικείμενης τώρα ανθρωπιστικής κρίσης, να έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και αντί να ζητάει έναν συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για όλα αυτά τα δεινά που έχει δημιουργήσει, το μόνο που κάνει είναι να έρχεται και να κατηγορεί την αντιπολίτευση. Πρέπει να καταλάβει επιτέλους ότι ένα χρόνο και είναι πρωθυπουργός. Να το καταλάβει και θα κυβερνήσει επιτέλους. Βεβαίως, κύριε Βλάση, από την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρελθοντικά υπήρχαν και άλλες κυβερνήσεις. Δηλαδή, μην φορτωθεί όλα τα δεινά της χώρας και ο κύριος Τσίπρας στην πλάτη αυτή. Εμείς τιμωρηθήκαμε, κύριε Κουνιάκη, είμαστε στην αντιπολίτευση. Ναι. Ο ελληνικός λαός μας έστειλε στην αντιπολίτευση. Πρωθυπουργός είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που φόρτωσε μέσα σε ένα χρόνο τη χώρα με επιπλέον 80-90 δις επιπλέον χρέος, με κλείνοντας τις τράπεζες και βάζοντας τα capital controls. Ναι. Και δεν είμαστε εμείς που φέραμε το τρίτο μνημόνιο. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πιο σκληρός μνημονιακός πρωθυπουργός που έχει περάσει στην ελληνική ιστορία. Και στο κάτω-κάτω εμείς τα λάθη μας και τα αναγνωρίσαμε και πληρώσαμε γι' αυτό. Κάνοντας όμως το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Βλάση, ο κύριος Τσίπρας έφερε τα capital control γιατί διαπραγματευόταν, θα σας πούν τώρα κάποιοι επικριτές, θα πούν ότι πήγε εκεί πέρα και δεν τα έβρισκε μέχρι που κάποια στιγμή. Εντάξει. Πότε διαπραγματεύτηκε? Διαπραγματεύτηκε με την έννοια ότι. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Τσίπρας είναι. Αυτό είναι το μεγάλο αστείο
της όλης της υπόθεσης. Ο μόνος πρωθυπουργός που πραγματικά δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα και ο οποίος αυτές τις 17 ώρες που είπε ότι του δώσανε το υπέγραψε ήταν ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από το Γενάρη που είναι πρωθυπουργός είχε 4 μήνες να διαπραγματευτεί που δεν το έκανε ποτέ. Μάλιστα. Και όταν στο τέλος έφτασε στο χείλος του γκρεμού και είδε ότι ο τζάμπα μάγκας και οι μαγκές δεν περνάνε, προσπαθούσε να έκανε την κολοτούμπα τη μεγάλη και μέσα σε αυτή την κολοτούμπα δυστυχώς δεν την έκανε ούτε καν πριν κλείσουν οι τράπεζες. Θα μπορούσε, άμα ήθελε τόσο πολύ να κάνει ένα δημοψήφισμα, να το κάνει ένα μήνα πριν. Ποιος του είπε να μην κάνει ένα μήνα πριν, όταν ήμασταν ακόμα στο προστατευτικό δίχτυ της Ευρώπης. Τι έκανε αυτός, άφησε την Ευρώπη να βγει, να πάψει να μας προστατεύει, έκλεισε τις τράπεζες ο ίδιος και μετά έκανε το δημοψήφισμα. Ό,τι έχει κάνει δυστυχώς είναι τραγικό λάθος. Αλλά επιτέλους πρέπει και ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι τα ωραία ψέματα που τόσα χρόνια λέει ο κύριος Τσίπρας είναι ωραία ψέματα και δεν οδηγούν πουθενά. Και τελικά δυστυχώς στο παραμύθι αυτό υπάρχει και δράκος. Και αυτός ο δράκος ακούει το όνομα Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση βεβαίως ότι δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν μια υπεροχή στη Νέα Δημοκρατία. Όμως, νομίζω ότι. Είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που βλέπετε. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Από την άλλη, όμως, πρέπει να πω ότι όταν γινόταν ο αγώνας για την ανάδειξη, μάλλον η προεκλογική εκστρατεία για την ανάδειξη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να κυβερνήσουμε και αισθάνομαι ότι δεν το επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, θέλει να κερδίσει και λίγο χρόνο, να οργανωθείτε ως κόμμα και να αλλάξετε και εκεί τα. Εγώ, εμένα, η άποψή μου, κύριε Κουνιάκη, είναι συγκεκριμένη. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση, όσο μένει αυτή τη στιγμή στους κυβερνητικούς τρόπους, κάθε μέρα που περνάει καταστρέφει τη χώρα. Και άμα θέλετε την προσωπική μου άποψη, αλλά εκφράζω πραγματικά προσωπική μου άποψη, όσο νωρίτερα φύγουν τόσο καλύτερα για τον τόπο. Εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε της λογικής του όριμου φρούτο, λέω τα πράγματα με το όνομά τους και αν υπάρχει ένας τρόπος να κάνει επιτέλους ένα καλό ο κύριος Τσίπρας, είναι να φύγει αύριο. Επομένως, από αυτή την άποψη να ξέρετε ότι εγώ δεν φοβάμαι ούτε δύσκολα μέτρα να πάρω αν αύριο είμαι κυβερνητικός βουλευτής, εντάξει, ούτε να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Άρα εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει χθες. Δεν είμαι από αυτούς που λέω περιμένω να πάρουν δύσκολα μέτρα. Όχι, να φύγουν τώρα. Μάλιστα. Κύριε Φλάση, ωραία λοιπόν. Να σας ρωτήσω πάρα πολύ απλά, να μπω στο μυαλό ενός μέσου ακροατή. Τι θα αλλάξει στην επόμενη μέρα, δηλαδή από τη στιγμή που η πολιτική αυτή είναι κανονισμένη, αυτό το μνημόνιο που έχει. Κάνετε λάθος, κύριε Κουνιάκη. Δεν είναι κανονισμένη η πολιτική. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή καμιά φορά νομίζω ότι ζω σε άλλο τόπο. Το τέλος του 2014 η χώρα ήταν σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα. Ήταν σε καλύτερη. Ωραία. Είχε αλλάξει και το κλίμα στην αγορά. Έτσι, και το ξέρω γιατί δουλεύουμε στο ραδιόφωνο. Έτσι, και ξέρω μπράβο. Για την αγορά. Άρα, όταν είχε μια κυβέρνηση η οποία είχε αρχίσει και είχε δημιουργήσει ένα καλό κλίμα στην αγορά, όταν είχε αποκαταστήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη των επιχειρηματιών οι οποίοι είχαν αρχίσει σιγά σιγά να επενδύουν χρήμα και κατ' επέκταση όταν επενδύοντας χρήμα να ανοίγουν θέσεις εργασίας. Όταν κατά την ίδια περίοδο, αν θυμάστε, ήταν η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που κάναμε κάποιες πρώτες μικρές μειώσεις σε φορολογικούς δείκτες, γιατί ακριβώς εμάς η ιδεολογία μας σημαίνει ελεύθερη αγορά, μείωση φόρων, καινούργιες επενδύσεις, δημιουργία πλούτου. Με όλα αυτά, με τη δημιουργία του πλούτου, δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας για τους άνεργους πολίτες. Όταν λοιπόν εμείς δημιουργούσαμε αυτές τις συνθήκες εργασίας, αυτές τις συνθήκες μάλλον ζωής, ήρθε μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει άκρατα στον κρατισμό, με αποτέλεσμα όλα αυτά να καταστραφούν. Άρα ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να κλείνουν μεγάλες επενδύσεις και να φεύγουν, όπως είναι στις Κουριές, όπως είναι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Softex, η Coca-Cola κλπ. Χιλιάδες θέσεις καινούργιες ανεργίας. Ταυτόχρονα χάθηκε η εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα πάλι να κλείνουν δουλειές και να μην δημιουργούνται νέες δουλειές. Και ταυτόχρονα λόγω αυτής της πολιτικής, τι κάνει ο κ. Τσίπρας? Προσπαθεί και αυξάνει τις φορολογίες, δηλαδή φτωχαίνει το μέσο Έλληνα πολίτη προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν είναι η πολιτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε στη μείωση των δημόσιων δαπανών, στο σημάζεμα του κράτους και όχι στο άπλωμα, αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας,
και στη δημιουργία πλούτου. Με τη δημιουργία πλούτου πρέπει να το καταλάβουν και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα δημιουργούνθουν θέσεις εργασίας και για τους ανέργους. Οι άνεργοι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά ως διαμαγείας. Και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Επειδή καμιά φορά μας λένε, ξέρετε, εσείς είσαστε συνέχεια υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Εμείς είμαστε υπέρ των Ελλήνων και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας είναι σφιχτά αγκαλιασμένοι μαζί. Αν ο ιδιωτικός τομέας πάει καλά, αν δημιουργούνται θέσεις εργασίας και αν ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας πληρώνει τις εσφορές του, δεν θα μειώνεται η σύνταξη και ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου. Αν μπούμε σε μια λογική ότι χτυπάμε τους ιδιώτες και τους αυξάνουμε τη φορολογία, αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας, το οποίο τι θα κάνει, θα αναγκάσει τους ελεύθερους επαγγελματίες είτε να κλείνουν τη δουλειά τους, είτε να κλέβουν. Έτσι. Είναι δεδομένο αυτό. Αν λοιπόν πάμε στο στραγγαλισμό του ιδιωτικού τομέα, το μόνο που θα πετύχει σε βάθος ενός, δύο, τρία χρόνια είναι να μειωθούν και μισθοί και συντάξεις. Άρα προς το καλό όλων είναι να τονώσουμε την ελεύθερη αγορά, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να ανοίξουν επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει και ο δημόσιος τομέας να ανασάνει. Κύριε Βλάση, από την άλλη όμως, υπάρχει μια εδρεωμένη αντίληψη στην κοινή γνώμη ότι η Τρόικα ελέγχει κάθε κυβερνητική κίνηση. Δηλαδή, δεν πρέπει να εγκριθεί ακόμα, θυμάμαι και τότε, για τη μείωση του ΦΠΑ. Έλεγε ο κύριος Σαμαράς. Το πετύχαμε όμως. Το πετύχατε, ναι. Απλά έπρεπε να πάρει την έγκριση της Τρόικα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και πάλι λύστε μας μια πορεία. Γιατί αυτή τη στιγμή οι Τροϊκανοί δεν υποδεικνύουν μέτρα. Δηλαδή γυρνάνε και σου λένε βρέστα μου. Εγώ θέλω τόσα να μου δίνεις. Τώρα και παίρνει δική σου επιλογή από που θα κόψεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι και αυτό μια πρακτική. Να σας πω κάτι. Εσείς όταν πάτε και ζητάτε ένα δάνειο, κύριε Κουνιάκη, από την τράπεζα βάζετε εσείς τους όρους ή η τράπεζα τους βάζει. Η τράπεζα τους βάζει. Έτσι, μπράβο. Άρα το ίδιο γίνεται και με τους Τροϊκανούς. Αλλά πέραν αυτού, εμείς να θυμίσουμε ότι αν δεν είχε ανακόψει την πορεία της κυβέρνησης ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, αυτή τη στιγμή θα είμαστε εκτός μνημονίων όπως είναι και η Κύπρος, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, ήδη, γιατί αυτές οι προβλέψεις που λέμε είναι και από τον Ελστάτ, αλλά και γενικά από, πώς το λένε, από ευρωπαϊκές μεθόδους αντικειμενικές, οι οποίες λένε ποια θα ήταν η ανάπτυξη της χώρας. Αυτή τη στιγμή η χώρα θα τρέχει με ανάπτυξη, με αύξηση θέσεων εργασίας και. Όλα αυτά ανακόπηκαν. Και αυτό πρέπει να φαίνεται και να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός το Δεκέμβρη και το Γενάρη πίστεψε το παραμύθι ότι υπάρχει εύκολος δρόμος. Δυστυχώς εύκολος δρόμος δεν υπάρχει. Δύσβατος δρόμος γίνεται και αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο δύσβατος με αυτήν την κυβέρνηση που έχουμε. Άρα το μόνο που μπορεί να ελπίζουμε με αυτή την κυβέρνηση, αν κάνουν αυτά που εμείς τους προτείνουμε, είναι αν μετά από 2 ή 3 χρόνια επανέλθουμε στην κατάσταση του 2014. Αυτό είναι, κύριε Κουνιάκη, είναι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι εύκολο, κύριε Βλάση. Και οι Ευρωπαίοι που δανείζουν τα λεφτά τους αυτή τη στιγμή, για να επανέλθω σε αυτό που είπα, που με ρωτήσατε, τι θα κάνουν όταν βλέπουν ότι έχουν μια κυβέρνηση πλήρως αναξιόπιστη που δεν κάνει κάτι. Τι θέλετε κάνουν, να μην ελέγχουν. Δηλαδή, εδώ λίγο τους αφήνεις ελεύθερους τους θέτους του ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάνε πώς θα ενισχύσουν κι άλλο το δημόσιο τομέα. Εδώ έχουν μια θέση γενικού γραμματέα στο Α Υπουργείο και προσπαθούν να δημιουργήσουν επιπλέον και δεύτερη θέση για να πληρώνεται άλλο έναν άτομο. Αυτό θα κάνουμε δηλαδή. Θα βρίσκουμε θέση στο δημόσιο για να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, τους συγγενείς και τα σόγια των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, διαφωνούμε σε αυτό και γι' αυτό το λόγο το χτυπάμε και το κατακρίνουμε. Μάλιστα. Κύριε Βλάση, μπορούμε να σκεγγραφίσουμε λίγο τα επόμενα βήματα της χώρας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε και το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο επιβαρύνει έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στη χώρα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι και εγκλωβισμένη, βιώνοντας ένα διέξοδο, καθώς όπως βλέπετε υπάρχει ένα υποκριτικό ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Από την άλλη, πόσα χρόνια ακόμα σε αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Βέβαια, ο κύριος Σταθάκης είπε ότι εκτοξεύεται η οικονομία μετά το κουράσιο. Κύριε Κουνιάκη, επανέρχομαι. Το 2014 ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε τη χρονιά με έστω μικρή ανάπτυξη. Και θα πηγαίναμε το 2015 με μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ναι, αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τίποτα. Ναι. Με αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει δημιουργήσει πρωτοφανή ύφεση στη χώρα μέσα σε τόσο μικρό διάστημα, έτσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουν καταφέρει να κάνουν τόσα δεινά,
που οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμα και οι δικές μας, χρειαζόταν 15 χρόνια. Αυτοί μέσα σε ένα χρόνο το κατάφεραν. Αλλά πέραν αυτού, επειδή μου αναφέρατε και το προσφυγικό, κύριε Κονιάκη, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Το 2014 στην Ευρώπη είχαν περάσει γύρω στους 285.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Αυτούς 285.000, στην Ελλάδα είχαν περάσει 70.000 και στην Ιταλία 170. Δηλαδή 2,5 φορές περισσότεροι στην Ιταλία από την Ελλάδα. Και όταν βγήκε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, τι άλλαξε μετά το 2015 και έστειλε το μήνυμα «Ελάτε εδώ, εμείς θα σας δώσουμε χαρτιά να ανέβετε στην Ευρώπη». Ήταν 875 πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα και 150.000 μόλις στην Ιταλία. Δηλαδή 6 φορές περισσότεροι στην Ελλάδα από ό,τι στην Ιταλία. Τι άλλαξε? Άλλαξε, το μόνο που άλλαξε ήταν το ότι ήρθε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά να σας θυμίσω, κύριε Βλάση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τύπου όμως αμυγδαλέζες έχουμε καταδικαστεί από την Ευρώπη για αυτό και το τώρα κάνουν 10 αμυγδαλέζες τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι κάνει τώρα? Δηλαδή αυτά τα προαναχωρητικά κέντρα που μιλάει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, του αρέσει να αλλάζει ονομασίες και να μορφαίνει τα πράγματα. Τι είναι τα προαναχωρητικά κέντρα? Ναι. Που είναι κέντρα κλειστού τύπου, δηλαδή αμυγδαλέζες. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, έκλεισε μια αμυγδαλέζα και ανοίγει 5. Αυτό κάνει. Και να θυμίσουμε κιόλας και κάτι άλλο, ότι ο πόλεμος στη Συρία δεν γίνεται ένα χρόνο, γίνεται 4 χρόνια. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, και η οποία είχε καταφέρει και το είχε συμμαζέψει το πράγμα. Αλλά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος τους καλέσαν όλους εδώ. Και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Όταν ο κύριος Καμένος έβγαινε και έλεγε ότι εμείς, άμα δεν μας βοηθήσετε, θα στείλουμε τους τζιχαντιστές στη Βόρεια Ευρώπη. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τι κάνεις? Και δεις την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων? Μάλιστα. Ή και αυτοί θα πούνε, κάτσε να βάλω άλλο ένα φρένο, γιατί δεν ξέρουμε ποιους έχουμε μπλέξει εδώ. Θεωρείτε ότι τώρα τα πληρώνουμε όλα αυτά? Θα τα πληρώσουμε, δεν είναι θέμα. Και αφού δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα ο κύριος Τσίπρας και αφήνει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες να περάσουν από την Ελλάδα, έρχεται και λέει, ναι, συμφωνώ, πρέπει να κάνουμε συμβούλιο αρχηγών. Αυτό γίνεται συνέχεια. Δημιουργούν το πρόβλημα και μετά θέλουν συνένεση. Ζητούν τη συνένεση, τους τη δίνουμε και έρχονται το απόγευμα στη Βουλή και μας βρίζουν. Συγγνώμη, με αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά εγώ έχω χάσει πάσα ιδέα. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει από τη δικιά μας πλευρά οικουμενική κυβέρνηση. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι. Αφού ο ελληνικός λαός αυτούς επέλεξε πριν 4 μήνες με την ψήφο του, ας τους δούνε, να δούμε να κυβερνήσουν και μακάρι να βγάλουν εμείς τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε η χώρα να πάει καλά. Και γι' αυτό το λόγο και δίνουμε και στήριξη όπου θεωρούμε ότι είναι σωστό. Από εκεί πέρα όμως είναι μια κυβέρνηση που τέλος ας λύσει τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ναι, βεβαίως. Ο κύριος Λεβέντης, κύριε Βλάση, επιμένει στην οικουμενική κυβέρνηση και από την άλλη εύλογα να ρωτήσουμε και τους πολίτες. Ωραία, μπορεί ο κύριος Λεβέντης και αν θέλουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάνε με τον κύριο Τσίπρα για να κυβερνήσουν. Παραπόλα δεν υποτίθεται το εθνικό συμφέρον όμως, κύριε Βλάση. Ναι, σε αυτή το λόγο, να σας πω κάτι, κύριε Κουνιάκη, εμείς έχουμε ψηφίσει κοντά στο 60-70% των νομοσχεδίων που έχει φέρει ο κύριος Τσίπρας. Να σας θυμίσω ότι 2,5 χρόνια που ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πέστε μου ένα άρθρο ενός νόμου που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι δύο, ένα. Ούτε ένα δεν ψήφισε. Και μετά από 2,5 χρόνια, όταν δεν ψήφισε τίποτα και το μόνο που έκανε να βγάζει τον κόσμο στους δρόμους και να βρίζει και να λέει όχι σε όλα, την επόμενη των εκλογών βγήκαν ξαφνικά και θυμήθηκαν ότι, ξέρετε, εμείς συμφωνούσαμε με το 70% αυτών που φέρατε, απλά δεν τα ψηφίσαμε. Και όχι μόνο αυτό, όταν λέγανε όχι σε όλα, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, αυτό κι αν είναι απίστευτη υποκρισία, και να πει ότι πρέπει επιτέλους ο πολιτικός κόσμος να αποκτήσει κουλτούρα διαλόγου. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι το άκρο νάωτον της γελιότητας. Τι άλλο να πούμε δηλαδή? Ο άνθρωπος που έλεγε όχι σε όλα μιλάει για διάλογο. Δηλαδή και να σας πω κάτι, εμείς συμφωνήσαμε και διάλογοι και συζητάμε μαζί του και του ψηφίζουμε τόσα. Και πάλι, και πάλι τι? Άρα δεν μπορείς να κάνεις οικουμενική με το άκρο νάωτον της αναξιοπιστίας. Μάλιστα. Αυτή είναι η συγκεκριμένη απάντηση. Μάλιστα. Όποια άλλη θέλουν μπορεί να συγκυβερνήσουν μαζί του, έτσι εμείς δεν έχουμε. Αντιλαμβάνομαι. Κύριε Βλάση, ήταν πολύ ευχάριστη συζήτηση και θέλουμε να παραλαμβάνουμε κύκλους πολιτικής συζήτησης με αφορμή βεβαίως την πολιτική επικαιρότητα. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα. Καλά, κύριε Κουνιάκη. Καλή δύναμη στο έργο. Αν μας αφήσει ανοιχτούς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Βλάση. Γιατί και εμείς τώρα... ακόμα και σε αυτό και είναι η μεγάλη υποκρισία, λέει, να κλείσω κανάλια, να κλείσω σταθμούς. Ξέρετε κάτι, εγώ δεν διαφωνώ, κύριε Κουνιάκη, να μπουν κανόνες. Και το θέλω περισσότερους από όλους. Αλλά όταν βάζεις κανόνες,
αυτό που περιμένεις είναι να δεις ποιοι μπορούν να τους εφαρμόσουν. Δηλαδή, για να είμαι πιο απλός, με ποιον τρόπο βγαίνουν και λένε ότι εμείς θέλουμε μόνο 4 κανάλια και τα άλλα 15 να τα κλείσουμε. Εγώ σας λέω, μπορεί να είναι και 2 τα κανάλια. Μπορεί να μην είναι 4. Άρα τι κάνεις, έρχεσαι, βάζεις τους κανένας, 1, 2, 3, 10 κανόνες και λες ποιοι μπορούν αυτούς να τους εφαρμόσουν. Ναι. Είναι 2 τα κανάλια. Είναι 10. Όσα είναι. Και αφήνει την αγορά να λειτουργήσει. Ακριβώς, είναι το αυτονόητο. Γιατί η αγορά θα μας κλείσει. Θέλω να πω ότι η αγορά θα μας κλείσει. Ένα βιώσιμο μέσο. Γιατί εμείς εδώ, αυτή τη στιγμή, κύριε Βλάση, συντηρούμαστε από την αγορά. Δηλαδή, και θα πρέπει να συντηρούμαστε από την αγορά για να μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι. Θα βρεθούν στους δρόμους. Βεβαίως. Δεν... Αλλά ξέχασα, δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Για να ανέβει η κυρία Ραχίλη Μακρύ με την κυρία Κωνσταντοπούλου στα κάγκελα της ΕΡΤ, καταλάβατε. Κλείνουν τα ιδιωτικά κανάλια και δεν βγαίνει κανείς στους δρόμους. Έκλεισε η ΕΡΤ τότε. Όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Ραχίλ είναι στο χρονοτούλα από τις ιστορίες, έτσι θα βρεθούν και αυτοί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι κάνει πολιτικό καμπάκ. Θα το δούμε στο μέλλον. Ο κόσμος σας κρίνει και σας ψηφίζει αυτούς που θεωρεί καλύτερους. Μάλιστα. Κύριε Βλάση, να σας ευχαριστώ πάρα καλά, πολύ. Κύριε Κουνιά, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια, για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο